Η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι στο δρόμο, ας πούμε, για Ρόδο. Τώρα βέβαια ο Γιάννης ο Παντακίδης δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται και πώς είναι, γιατί βασικά, αντιμετωπίζει. Μία είναι η ερώτηση. Πήρε κανένα CD για να παίζει τουλάχιστον κανένα σύνθημα. Γεια σου Γιάννη. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά εσύ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Μετράμε το Final Four. Πώς είσαι? Καλά, δόξα Θεώ. Χθες οι τελευταίες εξετάσεις που έκανα πάνε πολύ καλά. Ναι. Άρχισε να ξεβουλώνει η φλέβα. Και εντάξει, περιμένουμε να τελειώσουν όλα καλά. Τι προοπτικές υπάρχουν δηλαδή χρονικά, πότε να τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια? Χρονικά, εντάξει, σίγουρα η φετινή χρονιά έχει χαθεί. Μάλιστα. Σίγουρο είναι αυτό. Αλλά πιστεύω ότι οι γιατροί μου είπαν ότι σε 10-20 μέρες πιστεύουμε ότι θα είναι τελείως καλά και θα μπορώ να ξεκινήσω να κάνω κάποιες ασκήσεις σιγά σιγά. Έχεις ζήσει τόσα και τόσα με τον ΠΑΟΚ τέτοιες εποχές. Α, τώρα μπαίνει Απρίλιος, Μάιος και είναι τα μεγάλα παιχνίδια και έχεις ζήσει τα πάντα. Πώς νιώθεις που δεν μπορείς να... Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο συνέστημα να βλέπεις απ' έξω. Σίγουρα το είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις απ' έξω τα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, όσο μπορώ και εγώ από τον πάγκο προσπαθώ και εγώ να βοηθήσω έστω και από τον πάγκο. Εντάξει, το καλό είναι ότι θα μπορέσω να πάω με την αποστολή μαζί στην Ρόδο, γιατί μέχρι χθες δεν ήταν ακόμα σίγουρο, γιατί δεν ξέραμε τα αποτελέσματα. Ναι. Και το καλό είναι ότι θα βρίσκομαι εκεί πέρα και θα βοηθήσω τα παιδιά όσο μπορώ και εγώ απ' έξω. Εμπειρία να σηκώνουν κούπες οι άλλοι έχουν, δηλαδή δεν θα απουσιάζεις από αν χρειαστεί. Ας το πάρουμε. Έχεις τερζή, έχεις τερζή. Θα βρεθούν, έχω το θάνατο εκεί πέρα, δεν θα χωριέμαι. Έχεις τερζή. Δεν είναι φαβόρι όμως ο ΠΑΟΚ. Η φετινή χρονιά, και άλλες χρονιές φάνηκε αυτό, δείχνει ότι ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Είναι καλύτερα ίσως αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Ο Ολυμπιακός από την αρχή έχει δείξει ότι είναι καλύτερος. Mm-hmm. Αλλά το έχει δείξει... Αλλά μέσα στο γήπεδο όλα μπορούν να αλλάξουν και ένα παιχνίδι είναι και να παίξουν καλύτερα και να τους κερδίσουμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όπως αυτή είναι καλή ομάδα, έτσι και εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι όλα θα κρυφθούν μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα παιχνίδι ψυχολογίας καθαρά αυτό? Πιστεύω ότι όποιος κερδίσει αυτό το παιχνίδι, πιστεύω ότι η ψυχολογία θα είναι διαφορετική για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί πιστεύω ότι εμείς οι δύο θα είμαστε που στο τέλος θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Καθαρά για τον ημιτελικό, μπορείς να μας πεις από όσα ξέρεις, από όσα παρακολουθείς, όσα μαθαίνεις, γιατί είσαι πάντα κοντά στην ομάδα, ποια στοιχεία πρέπει ειδικά να προσέξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι αρκετά δυνατός? Σίγουρα το βασικότερο είναι να τους δυσκολέψουμε λίγο με το σερβίς να μην έχουν καλή υποδοχή. Ναι. Γιατί εντάξει, αν η υποδοχή τους πάει πολύ καλά, έχει παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και μπορούν να σου κάνουν μεγάλη ζημιά. Και εντάξει, στόχος είναι να τους χαλάσουμε την υποδοχή και από εκεί πέρα να είμαστε εμείς προσεκτικοί στο μπλοκ για να μπορέσουμε να τους σταματήσουμε. Γιάννη, είχε θέματα ο ΠΑΟΚ εξ αρχής με το ρόστερ, τέλος πάντων άλλαξε το ρόστερ, έχει μονιμοποιηθεί έστω κι αν εσύ λείπεις. Αλλά και στους τελευταίους 1-2 μήνες δεν εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη η ομάδα. Έχει καμπανεβάσματα, έχει χάσει κάποια παιχνίδια από πιο αδύναμους, χάνει κάποια σετ. Γιατί, κατά τη γνώμη σου? Εντάξει, σίγουρα η ομάδα από την αρχή δεν είχε το δέσιμο αυτό που είχε άλλες χρονιές. Αν και πέρσι πάνω κάτω την ίδια πράγματα ήταν. Εντάξει, και πιστεύω αυτό παίζει ρόλο και οι τραυματισμοί των παιχτών που πολύ σπάνιο να θυμάμαι όλη τη χρονιά να ήμασταν όλοι μαζί σε έναν αγώνα, όλοι μαζί σε μια προπόνηση να πούμε ότι είμαστε όλοι 100% έτοιμοι και μπορούμε να παίξουμε. Εντάξει, τώρα η ομάδα έχει ξεφύγει λίγο από τους τραυματισμούς. Και πιστεύω ότι το τελευταίο διάστημα που δουλεύουν όλα τα παιδιά μαζί, ότι η ομάδα αρχίζει και βρίσκει τον καλό της αυτό.
Επειδή πράγματι υπάρχουν ομοιότητες με την περσινή σεζόν, πέρυσι κάποια στιγμή γύρισε το κουμπί εντελώς και ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε περίφημα απέναντι στον Ολυμπιακό που και πάλι δεν ήταν φαβορί. Τι είχε συμβεί για να ξέρουμε, ποιο είναι το μυστικό, πώς έγινε πέρυσι, αν γίνεται και φέτος. Να διώξουμε τον προπονητή, δηλαδή. Εντάξει, μπήκαμε μέσα στο. Μπήκαμε στη σειρά των τελικών και είπαμε ότι η ομάδα έχει φτάσει εδώ πέρα και ότι είναι ευκαιρία να δείξει το τι αξίζει να κάνει αυτή η ομάδα. Και, εντάξει, και στους τελικούς είχαμε κάποιους τραυματισμούς με τον Στάροβιτς και τον Πέτκοβιτς. Ναι. Και, εντάξει, και ο Σακόγλου και ο Θάνος Τερίζος μπήκαν μέσα, δείξαν ότι δεν χρειάζεται η ομάδα να στηρίζεται μόνο στους ξένους και οι Έλληνες μπορούν να κάνουν καλύτερο αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πέρσι είχαμε ένα, εγώ αυτό που εντυπωσιάστηκα πέρσι, ήταν με την άνοδο της απόδοσης του Ντάντε στην σειρά των play-off. Δεν ξέρω αν κατά πόσο έπαιξε τόσο καταλυτικό ρόλο αυτό. Φέτος... Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με τον Ντάντε από την αρχή το και εμείς σαν παίχτες και η διοίκηση το λέγαμε ότι και όχι μέσα στις ομάδες, ότι ο Ντάντε όταν είχε έρθει ήταν τελείως σαν παλέμαχος, όλοι τον θεωρήσαν τελειωμένο, αλλά όλοι πιστεύαν ότι στα play-off θα είναι έτοιμος και όντως όπως έγινε. Αυτό, τέτοιες περιπτώσεις έχουμε φέτος. Δηλαδή, είναι ο Σίκοφ στη θέση του Στάροβιτς, είναι ο Κουμεντάκη στη θέση του Ντάντε, είναι τέλος πάντων κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία από ταλέντο σφίζουν, δεν το συζητάμε. Μπορούν τελικά να πιστεύεις να αλλάξουν τέλος πάντων το στάτους της ομάδας. Πιστεύω ναι, ήδη στα τελευταία παιχνίδια έχουμε δει έναν τον Ούτσικοφ πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Ήδη άρχισε να βρίσκει τον εαυτό του, τα πατήματά του και βλέπουμε ότι στις κρίσιμες φάσεις είναι αυτός που θα δώσει τις σίγουρες λύσεις. Mm-hmm. Αλλά και σίγουρα και ο Κουμεντάκης και ο Σαφράνοβης και ο Γιόν, όλα πια εσωτερικά, όλοι όσοι είναι στην ομάδα, πιστεύω ότι αν τους δοθεί ευκαιρία εκείνη τη στιγμή να μπουν μέσα και να δείξουν κάτι, θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν. Γιάννη, υπάρχει ένα θέμα με την έδρα, θόρυβος, διαμαρτυρία του ΠΑΟΚ, εισιτήρια και προσκλήσεις τα οποία μάλλον έχουν πάει σε ερυθρόλευκα χέρια. Τι συζητάτε εντός ομάδας, σας απασχολεί, τι λέτε? Όχι, εντός της ομάδας εμείς οι παίχτες έχουμε πει ότι από την πρώτη μέρα που ακούστηκαν αυτά ότι δεν μας ενδιαφέρει, πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν, στα θέματα το τι κόσμος θα μπει, τι κόσμος δεν θα μπει, πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθεί η διοίκηση. Το οποίο να μην μας το περάσει σε εμάς αυτό για να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Να μπούμε μέσα και να δείξουμε ότι όπως και πέρσι ο Ολυμπιακός όσο κόσμο δεν έχει μπορούμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι για να κερδίσουμε. Μάλιστα, κατανοητό. Να σε ευχαριστήσουμε, να είσαι γερός, να ξεπεράσεις όσο πιο γρήγορα αυτή την περιπέτεια και έστω λίγο δίπλα από την ομάδα να πανηγυρίσεις τίτλους και φέτος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Γιάννη. Γεια σου. Να είστε καλά, γεια σου.